Revelation 4 chapter 1 Revelation 4 chapter 4 verse 1 everybody reads together. After this I looked and behold the door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Verse 2. Όλοι μαζί στα ελληνικά. Αποκάλυψη 4, εδάφιο 1. Μετά τα αυτά είδων και ειδού θύρα νεογμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη, την οποία ανήκουσα, ο σάρπιγγος λαλούσης με τεμού έλεγε, ανάβα εδώ, και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά τα αυτά. Και ευθύς ήλθον εις πνευματική έκσταση, και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και επί του θρόνου ήταν της καθήμενος. Ένα ακόμα δυνατό χειροκρότημα και μια δυνατή, ένα δυνατός αλλαγμός κραυγής οξολογίας των Άγιων Θεών. Another round of applause and a shout of praise to the Holy Lord. Σε έναν τρόπο με υψώνουμε, δοξάζουμε, Άγιε. Αλληλούια! Αλληλούια, I praise you. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε. Μη θυμώνετε μαζί μου. Don't get mad with me. Σας κάνω εξάσκηση. I'm giving you some training. Αυτό δεν είναι πεζικό, αυτό είναι δυναμικές δυνάμεις του Κυρίου Ιησού Χριστού. This isn't infantry, this is the special forces of Jesus Christ. Κάνουμε εξάσκηση τώρα. Right now we're training. Για την 8η γιορτή. For the 8th feast. Όλοι ξέρουμε τις 7 γιορτές και ο Κύριος έδωσε μια 8η. We all know about the 7th feast and God gave an 8th feast. Πέστε μου τι στα εβραϊκά. Tell me that in the Jewish language. Hebrew. In Hebrew. Αυτό είναι, καθίστε. That's it. Have a seat. Simcha Torah. Simcha Torah. Simcha Torah. Simcha Torah. The celebration of the word. That's what it means. Η γιορτή του λόγου. Αυτό σημαίνει. And there is no end to the celebration of the word. Και δεν υπάρχει τέλος στη γιορτή του λόγου. It goes on and on and on and on and on and on forever. Συνεχίζει και συνεχίζει στους αιώνες των αιώνων. I insist on the teaching of the Trinity. Επιμένω στη διδασκαλία για την τριαδικότητα. Because it is so important and there is so much negligence and also ignorance on the subject. Γιατί είναι τόσο σημαντική και υπάρχει τόσο πολύ άγνοια για αυτό το θέμα. On the part of the believers and on the part of the I can say most churches and most pastors. Άγνοια εκ μέρους των πιστών, αλλά και των περισσότερων εκκλησιών και επιμένων. And the reason is that they have escaped from the need of insisting in establishing classical Christian doctrine. Και ο λόγος είναι γιατί έχουν αγνοήσει την ανάγκη για επανάληψη και εγκαθίδρυση χριστιανικής διδασκαλίας και δόγματος. Amen. We just read, after this I looked and behold a door. We explained that this is a book, coded book. Εξηγήσαμε ότι αυτό είναι ένα κωδικοποιημένο βιβλίο. And has to be uncoded. Πρέπει να αποκωδικοποιηθεί. So we see much symbolism. Βλέπουμε πολύ συμβολισμό. But yet our principle, our law of hermeneutics that we apply even to this book of symbolism. Και όμως η αρχή της ερμηνευτικής που εφαρμόζουμε σε αυτό το βιβλίο με συμβολισμούς. Και σε αυτό το βιβλίο με συμβολισμούς. Is always the literal analysis and belief of what the Bible says. Είναι πάντοτε η κυριολεκτική ανάλυση και πιστεύουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού πάντοτε. Except where the Word of God tells us if this is symbolic or not. Εκτός όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει κατά πόσον αυτό είναι συμβολικό ή όχι. And makes it very obvious that this is not just a door, for example. Και όπου είναι πολύ προφανές ότι, για παράδειγμα, αυτό δεν είναι μια θύρα. You found a word rightly divided with the whole Word of God. Αν βρεις μια λέξη, ορθοτόμησε τη με ολόκληρον τον Λόγο του Θεού. So who is the door? Άρα ποιος είναι η θύρα? The Lord Jesus. Ο Κύριος Ιησούς. You see the involvement of the Trinity in the rupture of the church. Βλέπετε την ανάμιξη της τριαδικότητας μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Jesus comes down to the earth. Ο Ιησούς έρχεται κάτω στη γη. Speaks to the churches. Μιλά προς τις εκκλησίες. And then immediately he says
I leave it up to you. Και μετά αμέσως λέει, το αφήνω πάνω σας. Revelation 3:22. Αποκάλυψη 3:22. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Όστις έχει οτίο να ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τα εκκλησία. This is the teaching of the Holy Spirit. Αυτή είναι η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Amen. So he leaves it up to us. Έτσι το αφήνει σε μας. To take it seriously. Για να το πάρουμε σοβαρά. And I want you to be reminded. Θέλω να θυμηθείτε τώρα. That not all of these people who call themselves Christians are going. Or are involved in the rapture. Ότι δεν είναι όλοι όσοι ονομάζουν τους εαυτούς τους χριστιανοί που θα πάνε στην αρπαγή. There are three classes that the Bible directs us that they will miss the rapture. Υπάρχουν τρεις τάξεις ανθρώπων που μας προειδοποιεί η Βίβλος ότι θα χάσουν την αρπαγή. Generally speaking, because I gave you in detail in the study of the first three chapters. Γενικολογώντας, διότι σας έδωσα με λεπτομέρεια στα πρώτα τρία κεφάλαια. Many cases in which people will lose the rapture because of biblical reasons found in the warnings and exhortations of the Lord Jesus. Because there are cases that I explained in detail in chapters 2 and 3. Υπάρχουν περιπτώσεις που εξήγησα με λεπτομέρεια στα κεφάλαια 2 και 3. Of people who will miss the rapture. Από ανθρώπους που θα χάσουν την αρπαγή. Because of specific reasons of disobeying the exhortations and the rebukes of Jesus Christ. Για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή ανυπακοής σε λόγους ελέγχου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Anyway, three of these classes throughout the Bible. Τρεις τάξεις ανθρώπων διαμέσου όλης της Βίβλου. That the word of God, God says, will miss the rapture. Που μας λέει στο λόγο του Θεού ότι θα χάσουν την αρπαγή. Is of course Revelation 3:15. Είναι φυσικά Αποκάλυψη 3:15. That says, I wish that were the word either cold or hot. If you are lukewarm, I will expel you, spew you out of my mouth. Που μας λέει, θέλω να είσαι ψυχρός ή ζεστός, επειδή είσαι χλιαρός. Και μέλος να σε εξεμένσω εκ του στόματός μου. Lukewarm people will not make it in the rapture. Οι χλιαροί δεν θα καταφέρουν να είναι στην αρπαγή. The second group that will miss the rapture. Δεύτερη ομάδα ανθρώπων που θα χάσουν την αρπαγή. 2 Corinthians 6. Β' Κορινθίους 6. 14 through the 18th verse. Εδάφια 14 μέχρι 18. We refer to it many times. Αναφερθήκαμε σε αυτά τα εδάφια πολλές φορές. What fellowship hath Christ with Belial? Τι κοινωνία έχει ο Χριστός με τον Βελία? Light with darkness. Το φως με το σκότος. House of God with the house of idols. Ο οίκος του Θεού με τον οίκον των ειδώλων. Come out, saith the Lord. Εξέλθετε, λέγει Κύριος. And be ye. Και γίνεστε. Separate. Ξεχωριστεί. Amen. Be ye separated. Να ξεχωρίσετε. Then I will. Να το πούμε στα αρχαία ελληνικά. Αφορίστητε. Αν δεν σας αφορίσουν, αφορίστε τους εαυτούς σας. The word in Greek is identical in meaning with the word excommunicate. So. You live such a holy life. Ζεις μια τέτοια αγιά ζωή. Such a light life. Τόση ζωή με φως. Such a salty life. Τόσο αλατισμένη ζωή. That they will expel you, excommunicate you. You don't need to leave anyone. They will leave you if you live the life of Christ. Θα σε αφορήσουν. Δεν χρειάζεται εσύ να. Θα σε διώξουν από τη ζωή τους. Δεν χρειάζεται εσύ να αφήσεις κανένα. Αυτοί θα σε αφήσουν. Lukewarm people, we will not make it to the rupture. Οι χλιαροί δεν. First category. Η πρώτη κατηγορία, οι χλιαροί δεν θα καταφέρουν να είναι. Second category, those who don't separate themselves and don't live a separated life. Δεύτερη κατηγορία, όσοι δεν ξεχώρισαν τους εαυτούς τους και να ζουν μια άγια ζωή. We are not saved for sin, we are saved from sin. Δεν είμαστε σωσμένοι για να αμαρτάνουμε, είμαστε σωσμένοι για να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. We are not saved from hell only. Δεν είμαστε σωσμένοι απλά από την κόλαση. We are saved to love and serve God. Είμαστε σωσμένοι για να αγαπούμε και να υπηρετούμε τον Θεό. We are not saved to sit and do nothing. Δεν είμαστε σωσμένοι για να καθόμαστε και να μην κάνουμε κάτι. We are
saved to serve. Είμαστε σωσμένοι για να υπηρετήσουμε. Separated lives. Μια ξεχωρισμένη ζωή. Amen. Αμήν. Do we separate the time of God's holy services for the Lord? Ξεχωρίζουμε την ώρα για τις άγιες συναθρήσεις του Κυρίου για τον Κύριο? Or do we separate other things as most more important? Ή ξεχωρίζουμε άλλα πράγματα σαν πιο σημαντικά? God sees that. Ο Θεός το βλέπει αυτό. You may give all kinds of excuses. Ίσως δώσεις διάφορες δικαιολογίες. People tell me, you know, many excuses, many times. Πολλοί μου λένε πολλές δικαιολογίες, πολλές φορές. And they want me to just nod my head and I say, I understand, I understand. Αυτό που θέλουν είναι απλά να συμφωνήσω μαζί τους και να λέω, ναι, καταλαβαίνω. Sorry, you've got a problem. Συγγνώμη, αλλά έχεις πρόβλημα. You need to be separated. Πρέπει να ξεχωρίσεις τη ζωή σου. You need to let everybody else have a passion and a holy fire desire to see God face to face. Πρέπει να δώσεις σε όλους να καταλάβουν ότι έχεις πάθος για τον Άγιο Θεό. And I know a place in our town, in our city, in our country. Ξέρω ένα μέρος σε αυτήν την πόλη μας, στη χώρα μας. And even if you are on the other side of the world, έστω και αν είσαι στην άλλη άκρη της γης, you can say, I know the word of God is being preached in a specific place. Let us separate ourselves and listen to the word of God. Μπορείς να πεις ότι ξέρω ο λόγος του Θεού κηρύττεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ας αγιάσουμε τους εαυτούς μας για τον Κύριο. Do you expect, ας ξεχωρίσουμε. Ας ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας για τον Κύριο. Do you expect God to separate you with the rapture? Περιμένεις από τον Θεό να σε ξεχωρίσει για την αρπαγή? And take you to heaven? Και να σε πάρει στον ουρανό? Or do you want God to pick you up in the rapture and throw you into Gaza? Ή θέλεις να σε αρπάξει or Afghanistan? Στην αρπαγή και να σε ρίξει στη Γάζα ή στο Αφγανιστάν? How many of you want to be separated? Πόσοι θέλετε να είστε ξεχωρισμένοι? How many of you know he wants you to be separated? Πόσοι ξέρετε ότι αυτός σας θέλει ξεχωρισμένους? God is not mocked. Ο Θεός δεν εμπέζεται. What you sow, that will you reap. Ό,τι σπείρεις, αυτόν θα θερίζεις. Amen. So a coded book needs to be uncoded. Άρα ένα κωδικοποιημένο βιβλίο χρειάζεται να αποκωδικοποιηθεί. Who is going to miss the rupture? Number one, the lukewarm. Ποιοι θα χάσουν την αρπαγή? Πρώτον, οι χλιαροί. Number two, those who don't separate themselves from the world in holiness and the fear of the Lord. Δεύτερον, όσοι δεν ξεχώρισαν τους εαυτούς τους σε αγιασμό και στο φόβο του Θεού. 2 Corinthians 6:14 through 18. Πήτα Κορυθίους 6, εδάφια 14 μέχρι 18. If you read to the end, you will find out God says, then will I become your father. Αν διαβάσετε μέχρι τέλους, θα δείτε ότι λέει, τότε εγώ θα είμαι πατέρας. After you αφοριστείτε, after you separate. Μετά που εσείς θα αφοριστείτε, θα ξεχωριστείτε. Then I will become your father. Τότε θα γίνω πατέρας. Then I will dwell and move in you. Περιπατώ. Then I will move in you. Τότε θα περιπατώ μαζί σας, ανάμεσα σας. Then I will dwell in you and νικώ. Τότε θα νικώ μέσα σας. Και αφού θα νικεί, θα νικά κιόλας μέσα μας. Αμέν. Hallelujah. Then I shall be your father and you shall be my children, sons and daughters, says the Lord God Almighty. Και θέλω είσαι πατέρας εσάς και εσείς γη και θυγατέρες, λέγει ο Θεός παντοδύναμος. If we separate ourselves. Εάν ξεχωρίσουμε τους εαυτούς μας. If we don't forget about the rapture. Εάν δεν το κάνουμε, ξεχάστε την αρπαγή. And the third group that is going to miss the rapture. Η τρίτη ομάδα ανθρώπων που θα χάσουν την αρπαγή. Is those that have the form of godliness. Είναι αυτοί που έχουν μορφή ευσεβίας. But they deny the power thereof. Ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής. Now I hear again and again and again. We are not a religion. Ακούω ξανά και ξανά. Δεν είμαστε θρησκεία. No, no, no. Όχι. We are not a false religion. We are a true, the true, genuine religion. Δεν είμαστε of Jesus Christ. Δεν είμαστε ψεύδο θρησκεία. Είμαστε όμως αληθινή θρησκεία του Ιησού Χριστού. We are not anti-Christ. Δεν είμαστε εναντίον του Χριστού. We are anti-Christ. Είμαστε εναντίον του Αντίχριστου. Did you get this one? Το καταλάβατε? We are not anti-Christ.
We are anti-antichrist. Δεν είμαστε εναντίον του Χριστού, είμαστε εναντίον του Αντίχριστου. We are against false religion. Είμαστε ενάντια στη ψευδοθρησκεία. But even if you approach it philosophically, ακόμα και με φιλοσοφική προσέγγιση, you will find out if there is a false religion, there has to be a genuine religion. Θα διαπιστώσεις ότι αν υπάρχει ψευδοθρησκεία, τότε θα πρέπει να υπάρχει αληθινή θρησκεία. And I proved it to you many times, James 1:26-27. Σας τα έδειξα πολλές φορές, Ιάκωβος 1:26-27. This is true, genuine and acceptable religion before God the Father. Αυτή είναι η αληθινή, καθαρά, αμόλυντη θρησκεία ενώπιον του Θεού Πατέρα. To care for the widows and the orphans. Να νοιάζεσαι για τους ορφανούς, τις χείρες. But you know why they don't like this verse? Ξέρετε όμως γιατί δεν τους αρέσει αυτό το εδάφιο; You know why we are not a religion, the motto we are not a religion, you know why is such so much spread around; Ξέρετε γιατί κυκλοφόρησε τόσο πολύ το δεν είμαστε θρησκεία; It's not that the feeding of the widows and the orphans that they matter, it's about the last portion of the last verse. Δεν είναι που τους ενοχλεί ότι θα πρέπει να ταΐζουμε τους ορφανούς και να βοηθούμε τις χείρες, αλλά το τελευταίο κομμάτι του εδαφίου. And keep themselves spotless from the world. Και φυλάτε αυτούς αμόλυντους από τον κόσμο. That's true religion. Αυτό είναι καθαρά θρησκεία. So stop saying, I just have a relationship with Jesus Christ. Έτσι πάψε να λες, απλά έχω μια σχέση με τον Ιησού Χριστό. A relationship σχέση means that you can stay alone with him, that's it. Σχέση σημαίνει ότι μπορείς να μείνεις μόνος μαζί του. Open any dictionary. Now, we approach it philosophically. Το προσεγγίσαμε το θέμα φιλοσοφικά. Let us approach it philologically. Ας το προσεγγίσουμε και φιλολογικά. Literally, in literature, and see the application of the word religion. Και ας δούμε την εφαρμογή της λέξης θρησκεία. Open Webster's dictionary. Ανοίξτε το λεξικό του Webster, which is the best American dictionary, American English, που είναι το καλύτερο αμερικανο-αγγλικό λεξικό, or the Oxford dictionary for the British English, ή το λεξικό Oxford για στα αγγλικά, and you will find out that religion is any organized system of belief. Και θα δείτε ότι η θρησκεία είναι οποιοδήποτε οργανωμένο σύστημα. If we get together, αν μαζευτούμε μαζί, if we have a time of worship, αν έχουμε ώρα λατρείας, then preaching, και μετά το κήρυγμα, then giving, και μετά δίδυμα, evangelism, ευαγγελισμός, giving out in mercy to the poor, ελεημοσύνη προς τους φτωχούς, if we do this together, we are a religion. Αν τα κάνουμε όλα αυτά μαζί, τότε είμαστε θρησκεία. What we need not be is false religion. Αυτό που δεν πρέπει να είμαστε είναι ψευδοθρησκεία. And having a form of godliness, και έχοντας μορφή ευσεβίας, you see, Christians tend to either go to either extreme. Βλέπετε, οι χριστιανοί τείνουν να πηγαίνουν στα άκρα. Okay, see this with Protestantism, with Catholicism. Μπορείτε να το δείτε με τον Προτεσταντισμό και τον Καθολικισμό. Protestants were right to protest against the false teaching of the papacy. Οι Προτεστάντες ήταν ορθοί στη διαμαρτυρία τους για τη διδασκαλία του Πάπα. Martin Luther found out an ex-monk of the Catholic Church. Ένας πρώην μοναχός της Καθολικής Εκκλησίας, ο Μαρτίνος Λούθυρος. He found out that. Μάθε ότι. He read from the big Bible on the pulpit. They didn't have individual Bibles. Από την τεράστια Αγία Γραφή πάνω στον άμβονα, γιατί δεν είχαν προσωπική βίβλο. The personal reading of the Word of God was prohibited. Ότι η ατομική μελέτη του Λόγου του Θεού ήταν απαγορευμένη. Both from the Orthodox and the Catholic Church, which were the same. Και από την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία που ήταν οι ίδιες. And they split in 1054 AD, και χώρισαν το 1054 μετά Χριστό. Not because of their love for the truth, but because of their love of power and power struggle. Όχι εξαιτίας της αγάπης τους για την αλήθεια, αλλά της αγάπης τους για εξουσία και δύναμη. Where the headquarters should be, Rome or Constantinople. Πού θα πρέπει να είναι το αρχηγείο μας, στη Ρώμη ή στην Κωνσταντινούπολη; Of course, in the city that bears my name.
Φυσικά στο όνομα που φέρει το δικό μου όνομα. Στην πόλη που φέρει το δικό μου. Σοφοκλούπολ, unfortunately. Δεν υπάρχει Σοφοκλούπολη, δυστυχώς. Δεν ξέξανε αυτό. Hallelujah! Μ' αρέσει, θα έρθω στο δάφιο, μ' αρέσει. Δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Because we have not here a city that remains, but we are looking forward for the one that is to come. Μόλις ήρθαμε από το Βέλγιο, as soon as we came back from Belgium, καταστραμμένο αεροδρόμιο για έναν τρελό άνθρωπο, δύο τρελούς, τρεις τρελούς, υποφέρουν τόσοι άνθρωποι. For a couple or three crazy guys, the whole humanity is για τρεις ανθρώπους που τους πλάνεψε ο διάβολος και τους έστειλε στην κόλαση πιο γρήγορα. For three people who were deceived by the devil and the devil sent them to hell earlier. Κατέστρεψαν ολόκληρη πτέρυγα αεροδρομίου. They destroyed the whole wing of the airport. Και ταλαιπωρία μέχρι να περάσεις από λιόμενους χώρους, να περάσεις από πολλή ασφάλεια. Such nuisance going through all these security areas. Να πετάς με φτηνές αερογραμμές που πρέπει να προσπαθούν να σου βγάλουν λεφτά από το παραμικρό. And flying with cheap airway companies trying to gain money from the even the smallest things. Βάλανε ένα έξτρα γιου στο επίθετο της γυναίκας μου, γι' αυτό μην έχετε δύο επίθετα, ένα επίθετο να έχετε. They put an extra letter, the surname of my wife, so don't have two surnames. Αντρούλα Δωρήτου Χριστοδούλου. They had two surnames. Είσαι Δωρήτου, δεν είσαι Χριστοδούλου. You are the Redu, not Christodoulou. Για ένα γιου, just for a simple you, πήγαμε να το αλλάξουμε. We went there to change it. Και ήθελαν 110 ευρώ για αλλαγή ονόματος. And they wanted 110 euros for a change on the name. Μετά τους τσατίσαμε. Then we talked with them. Και μας το έκαναν δωρεάν, δόξα στον Κύριο. And they gave it to us for free. Anyway. Αλλά, if you find out, you will see that we have to be the people who look for the city whose builder and maker is God, not man. Αλλά θα δείτε ότι θα πρέπει να αναζητούμε την πόλη της οποίας δημιουργός είναι ο Θεός, όχι άνθρωπος. Αμέν. Hallelujah, τον Κύριο προσμένουμε, τον Κύριο περιμένουμε. Αδερφοί, έρχεται σύντομα να μας βγάλει έξω από αυτή την... από αυτό το mess, από αυτή την κατάσταση. The Lord is coming soon to deliver us from this mess. Hallelujah, δόξα στον Άγιον Θεόν μας. Η τρίτη κατηγορία, the third category that will miss the rapture, therefore, is this one, false religion. Η τρίτη κατηγορία που θα χάσει την αρπαγή είναι η ψευδοθρησκεία. They have a form of godliness. Έχουν μορφή ευσεβίας. They are dressed like religious people. Ντύνονται σαν θρησκόληπτοι άνθρωποι. Pious people. Ευσεβείς. Σαν ευσεβείς. But inside in their heart they're full of sin. Αλλά μέσα στην καρδιά τους είναι γεμάτη με αμαρτία. They deny the power thereof. Και αρνούνται τη δύναμη. What kind of power? Τι είδους δύναμη? We usually take it out of context and we have a pretext for an error if we do that. Συνήθως το παίρνουμε εκτός κειμένου και έχουμε προδιαθέσεις για λάθος όταν το κάνουμε αυτό. But the main important thing is to realize. Το κύριο σημείο είναι να καταλάβουμε. Listen to this. Ακούστε το εξής. This kind of power, αυτού του είδους δύναμη, is the first word in the first part. Είναι η πρώτη λέξη στο πρώτο κομμάτι. They have a form of godliness. Έχουν μορφή ευσεβίας. But they deny the power of it. Αλλά αρνούνται τη δύναμη της. What is the power of it? Ποια είναι η δύναμη? The it goes where, grammatically speaking. Το αυτής πάει πού, γραμματικά μιλώντας. Ευσέβεια. Godliness. Στην ευσέβεια. So what is godliness? Άρα τι είναι η ευσέβεια? Power. Δύναμη. Have you ever seen that way? Το έχετε δει ποτέ με αυτόν τον τρόπο? So that's power. Άρα αυτό είναι δύναμη. To live a holy life, that's power from God. Το να ζεις άγια ζωή, αυτό είναι δύναμη από τον Θεό. To try with human efforts, that's false religion. Το να προσπαθείς με ανθρώπινες προσπάθειες, αυτό είναι ψευδοθρησκεία. Hallelujah, we cannot live a holy life, brothers and sisters. Δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια ζωή. With our own strength. Με δική μας δύναμη. It takes the power of God. Χρειάζεται η δύναμη του Θεού. It takes the anointing of the Holy Spirit. Χρειάζεται το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. We are anointed to live a holy life. Είμαστε χρησμένοι να ζήσουμε άγια ζωή. Somebody shout hallelujah. Ας φωνάξει κάποιος hallelujah. Amen. After this I looked. Μετά αυτά είδων.
The Lord Jesus lifts it up to us to say, "You decide. I've said that to you." Ο Ιησούς το αφήνει σε εμάς, εμείς να αποφασίσουμε. Let him who has ears hear what the Spirit of God says. Ώστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα. In other words, only those who don't have ears will not listen. Μόνο όσοι δεν έχουν αυτιά δεν θα ακούσουν. And now we take it into the biology study, and the only moving things in the animal kingdom. Και τώρα στο δούμε βιολογικά το μόνο ζώο που κινείται. And doesn't have ears that I know of. Και που δεν έχει αυτιά από ό,τι ξέρω. Is the snake. Είναι ο όφης. Το φίδι. The serpent. And the devil is called the ancient serpent. Και ο διάβολος ονομάζεται ο αρχαίος όφης. So, Jesus the Lord says, the only one will make you not hear and do what the word of God says is the devil himself. Ο Ιησούς λέει, ο μόνος που θα σε κάνει να μην ακούσεις τι λέγει το Πνεύμα είναι ο ίδιος ο διάβολος. I leave it up to you. Το αφήνω σε εσάς. Listen. Ακούστε. Do. Και πράξετε, apply what you listen. Εφαρμόστε αυτά που ακούτε. Be doers of the word. Να είστε εκτελεστές του λόγου. Not hearers only, deceiving yourselves. Όχι μόνο ακροατές απατώντες τους εαυτούς σας. But be doers of the word. Αλλά να είστε εκτελεστές του λόγου. See. Ακούστε. Hear. Δείτε. Do. Πράξετε. Be raptured. Και αρπαχθείτε. Do the word, I mean. Κάνετε τον λόγο. Πράξετε τον λόγο. And be raptured. After this, I looked and behold a door. Μετά τα αυτά είδον και είδου θύρα. After so much study on the door, μετά από τόση μελέτη για τη θύρα. And uncoding this coded word, και αποκωδικοποιώντας αυτήν την κωδικοποιημένη λέξη. We found out that the door is the Lord Jesus. Amen. Διαπιστώσαμε ότι η θύρα είναι ο Κύριος Ιησούς. Αμήν. And Jesus is the door. Και ο Ιησούς είναι η θύρα. The vine, the veil. Είναι η άμπελος, είναι η... το καταπέτασμα. He is the way, the bread. Η οδός, ο άρτος. He is the lamb. Είναι το αρνίον. He is the lion. Είναι το λιοντάρι. He is the root of the house of David. Είναι η ρίζα του οίκου του Ιεσέ. He is the branch. Είναι ο κλάδος. He is many things. Είναι πολλά πράγματα. But he is not a branch. Αλλά δεν είναι κλάδι. Literally. Κυριολεκτικά. He is not a door. Literally. Δεν είναι κυριολεκτικά μια πόρτα. But he has the characteristics of the doors. A door is used for you to go through. Αλλά έχει χαρακτηριστικά μιας πόρτας η οποία χρησιμοποιείται για να περάσεις διαμέσου. And the Lord Jesus said, "I am the door." Και ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η θύρα. The way. Η οδός. The life. Και η ζωή. Nobody goes to the Father. Κανένας δεν πάει στον Πατέρα. Except through me. Η μη διε μου. So I lift up my eyes and instead of seeing the throne of God, the Father only. Άρα υψώνω τα μάτια μου και αντί να δω μόνο το θρόνο του Θεού. Besides seeing God the Father, is this clear? Εκτός από τον Θεό Πατέρα που βλέπω, is this clear? Είναι ξεκάθαρο. I see also not a door, but the Lord Jesus standing. Βλέπω επίσης όχι μια θύρα, αλλά τον Κύριο Ιησού να στέκεται. If we go back to the story of Stephen, αν πάμε πίσω στην ιστορία του Στέφανου, in Acts 6 and 7, Πράξεις κεφάλαια 6 και 7, what did he say when they began to stone him? Τι είπε όταν άρχισαν να τον πετροβολούν? I see the Son of God standing. Βλέπω τον Υιόν του Θεού ιστάμενον. The Bible says that the Lord Jesus is sitting at the right hand of the Father. Η Βίβλος μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι καθήμενος στα δεξιά του Πατρός. But Jesus Christ is so overwhelmed, another saint is coming home. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι τόσο υπερχειλισμένος με χαρά που ακόμα ένας Άγιος θα μπει στη Βασιλεία. And Jesus, the Son of God, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, is giving a standing ovation. Δίνει φόρον τιμής. Πώς το λέμε το standing ovation? No, που στέκονται για να τιμήσουν κάποιον. A standing ovation. Okay. Τιμής στεκόμενη. Εγείρονται για να δώσουν, να αποδώσουν φοροτιμής. And Jesus the Lord is
standing και ο Κύριος Ιησούς στέγεται and waiting for Stephen to come. Και περιμένει να έρθει ο Στέφανος. With us, that's not the case. Αλλά μαζί μας δεν είναι αυτή η περίπτωση. He will come and get us. Θα έρθει να μας αρπάξει. Be in the front. Θα είναι μπροστά. Read the rest in Daniel 7:11-14. Διαβάστε το υπόλοιπο στο Δανιήλ 7:11-14. We'll enter a huge corridor. Θα μπούμε σε έναν τεράστιο διάδρομο. And at the very end of the site of our site, the end. Στο βάθος εκεί όπου μπορούμε να δούμε, we'll see the throne of God. Θα δούμε τον θρόνο του Θεού. And Jesus who came and raptured us. Και τον Ιησού που ήρθε και μας άρπαξε. We will follow him. Θα τον ακολουθήσουμε. Oh, millions and millions and millions and millions of people. Εκατομμύρια, εκατομμύρια κόσμο. Dressed in white garments. Ντυμένοι στα λευκά. The angels will stand on the right and on the left. Οι άγγελοι θα στέκονται στα δεξιά και στα αριστερά. And the rapture and those of the ancient times that went to be with the Lord. Και όλοι οι άγιοι της παλαιών καιρών που πήγαν. They will give a standing ovation to the entering of the bride to the bridegroom in eternity. Φορών τιμήσεις στάμενοι στον νηφίο καθώς μπαίνει. Amen. So I see the Father. Έτσι βλέπω τον Πατέρα. I see the Son. Βλέπω τον Υιό. Is this clear? Είναι ξεκάθαρο. How many persons will we see? Πόσα πρόσωπα θα δούμε? Three. Why? Τρία. Για ποιο λόγο? Because there are three persons. Γιατί είναι τρεις. How many gods will we see? Πόσους θεούς θα δούμε? One. Ένα. Why? Για ποιο λόγο? Because he's one God. Γιατί είναι ένας Θεός. But all of this confusion about one coming out of the other. Και όλη αυτή, αλλά όλη αυτή η σύγχυση ότι ο ένας βγαίνει από μέσα από τον άλλο. The stories that you see on internet. Και όλα αυτά που βλέπετε στο διαδίκτυο. The confusion of these people that have no idea about the biblical classical doctrine of the Trinity. Και τη σύγχυση όλων αυτών που δεν έχουν ιδέα για κλασικό διδασκαλία και δόγμα χριστιανισμού. It's dangerous, you know. They say the Son is coming out of the Father, and you see a head, and you see light. Είναι επικίνδυνο, λένε, ο Ιησούς βγαίνει μέσα από τον Πατέρα και θα δεις φως. No. No. You read Revelation 19. Διαβάζεις Αποκάλυψη 19. And you read Revelation 1. Διαβάζεις Αποκάλυψη 1. And it gives you the description of the glorified Jesus. Και σου δίνει την περιγραφή του δοξασμένου Ιησού.